Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη. Κύριε Αραχοβίτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Εμείς σας έχουμε προσκαλέσει και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να έρθετε στο στούντιο για να τα πούμε αναλυτικά την Τρίτη. Όμως, πείτε μας έτσι λίγο το κλίμα. Ακούσαμε τους αγρότες που λένε ότι δεν μας δώσαν και τίποτα. Έτσι, συνοπτικά, αν μπορείτε να μας δώσετε το κλίμα της συνάντησης και τι δίνει τελικά η κυβέρνηση στους αγρότες. Βεβαίως. Αναλυτικά θα μιλήσουμε για την επόμενη εβδομάδα που ελπίζω ότι θα έχει επικρατήσει και η σύνεση και η ψυχραιμία και η ειλικρίνεια. Είναι οι βάσεις για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Εχθές το βράδυ όντως είχαμε μια μαραθώνια, θα έλεγα, συζήτηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων, με το πανελλαδικό συντονιστικό όργανό τους, όπου εκεί τους, μέσα στις 5 ώρες συζήτηση απαντήσαμε σε ένα-ένα τα ζητήματα τα οποία έθεσαν η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Τους είπαμε αφενός ποιες πρωτοβουλίες έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα. Να θυμίσω ότι μέσα στο Δεκέμβριο έγινε η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 33%, όπως είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Έγινε η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες και τους συνεταιρισμούς. Είχαμε την προστασία των επιδοτήσεων από τις κατασχέσεις και ταυτόχρονα είχαμε και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, πραγματικού εισοδήματος των παραγωγών, για κάποιες κατηγορίες πολιτών, παραγωγών, οι οποίες πλήγηκαν από τις... Επομένως, κύριε Αραχοβίτη, σύμφωνα με τη δική σας άποψη, ικανοποιείται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ετοιμάτων των αγροτών. Ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα μεγάλο, και επιτρέψτε μου, αυτά ήταν αυτά που ήδη η κυβέρνηση έχει κάνει. Μάλιστα. Ένα κρίσιμο στο θέμα του κόστους παραγωγής, το πετρέλαιο που λένε. Υπάρχουν εκεί κάποιες λύσεις? Το κόστος παραγωγής και το ρεύμα. Είναι μια σειρά από παραμέτρους. Είναι το εργατικό κόστος, είναι το κόστος των λιπασμάτων, το κόστος των φυτοφαρμάκων, το κόστος της άρδευσης, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και των υπόλοιπων εισρώων. Εμείς εξαγγείλαμε τη λύση ενός χρόνιου προβλήματος πάνω στο κόστος παραγωγής που έχει να κάνει με τους εργάτες γης από τρίτες χώρες. Μάλιστα. Κύριε Αραχοβίτη, όλα αυτά θα τα αναλύσουμε την Τρίτη που θα είσαστε στο στούντιο. Το απαντήσαμε χθες στα μπλόκα. Ναι. Απλώς το τελευταίο που θέλω, ποιο είναι το μήνυμά σας, τι λέτε τώρα στους αγρότες μετά την συνάντηση, τι είναι αυτό που τους λέτε σήμερα? Εγώ τους λέω το εξής. Αυτά που συζητήσαμε χθες να αξιολογηθούν με σύνεση και με ειλικρίνεια. Είναι βασικά συστατικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Μάλιστα. Ο διάλογος, όπως ήταν χτες, μια μαραθώνια συζήτηση, 5 ώρες, συνεχίζεται καθημερινά με πρόεδρους συνεταιρισμών, με πρόεδρους αγροτικών συλλόγων, με αλλιείς, με κτηνοτρόφους, με δεντροκαλλιεργητές, με καλλιεργητές καπνού, βαμβακιού, και βρίσκουμε λύσεις. Μάλιστα. Κύριε Αραχοβίτη, θα τα αναλύσουμε όλα τα θέματα την Τρίτη. Με σύνεση και με ειλικρίνεια.